Φίλες και φίλοι χαίρετε το σημερινό βίντεο είμαι σίγουρη ότι θα προκαλέσει τον ενδιαφέρον όλων μας και των θυμάτων αλλά και των θητών. Ο τίτλος του σημερινού βίντεο σας το διαβάζω γιατί τον έγραψα και θέλω να τον πω ακριβώς όπως τον έγραψα και ακριβώς όπως θα είναι στον τίτλο. Τοξική, ξέρω όλες, αυτόκλητοι συμβουλάτορες, που πετάγονται απρόσκλητοι να αποδείξουν τη βλακεία τους, στη ζωή και στα social. Στην Κύπρο έχουμε έναν όρο που λέει ότι αυτός πετάσσεται, δηλαδή πετάγεται, σαν το πιτούριν του χαλουμιού. Στο siteslang.com, όπου είναι ένα site που εξηγούμε το slang της κυπριακής διαλέκτου, λέει το πιτούριν του χαλουμιού είναι λευκό σκουλίκι, προνύμφιεν τόμου, που χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα, πετάγεται δηλαδή, και αναπτύσσεται σε ορισμένα είδη τυριών όταν αρχίζουν να χαλάνε. Ειδικά στην Κύπρο το απιτούριν εμφανίζεται στο χαλούμι. Το χαλούμι είναι το πιο γνωστό παραδοσιακό Αιγινό-Κυπριακο τυρί. Και μεταφορικά, απιτούριν του χαλουμιού ονομάζεται αυτός που εμφανίζεται ξαφνικά, κυρίως αυτός που μπαίνει σε μια συζήτηση χωρίς να έχει σχέση ή χωρίς, να του το ζητήσουν. Λοιπόν, έχουμε πήξει στους αυτόκλητες συμβουλάτορε, στους ξερόλες που πετάγονται ως άλλα του χαλουμιού να πούν τη βλακεία τους, την οποία ήδη ίδιοι βεβαίως, βεβαίως θεωρούν εξυπνάδα και να μας ενοχλήσουν με την τοξικότητα τους, με την αλαζονία τους, και γενικότερα με όλα αυτά τα αρνητικά που έχουν μέσα τους, τα το οποία προφανώς δυσκολεύονται να διαχειριστούν και τα προβάλλουν πάνω στους άλλους. Φυσικά μιλάμε για τοξικούς ανθρώπους. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους με ένα αρκησιστικό στυλ προσωπικότητας. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους βλάκες. Δεν έχω συναντήσει μέχρι σήμερα άνθρωπο ο οποίος να είναι διανοητικά ευφύης και να έχει επιλέξει το δρόμο της κακίας. Αν γνωρίζετε εσείς κάποιον, πέστε μου. Άνθρωπος ο οποίος πραγματικά να έχει υψηλό IQ, να είναι ουσιαστικά μορφωμένος, ουσιαστικά παιδευμένος, ουσιαστικά καλλιεργημένος και να επιλέγει το δρόμο της κακίας. Ο δρόμος της κακίας είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν συμφέρει ούτε σε αυτόν που τον επιλέγει, ούτε στους γύρω του. Αντιθέτως, ο δρόμος της αρετής είναι ένας δρόμος δύσκολος με, ο οποίος όμως ομορφαίνει εξηγιένει, εξοραίζει, ανεβάζει τη ζωή και του ανθρώπου που ακολουθεί το δρόμο της αρετής, αλλά και τον γύρο του. Η πνευματικότητα δηλαδή. Ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούνται ευφυείς γιατί έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, γιατί έχουν πάρει μεταπτυχιακά, γιατί έχουν διδακτορικά, γιατί μπορεί ακόμη να διδάσκουν και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην ζωή, την απλή, την καθημερινή, να πιστέψουμε ή να νομίσουμε ότι κάποιο ο οποίο έχει καταφέρει να περάσει κάποια στάδια εκπαίδευση, ότι είναι και έξυπνο. Δεν ισχύει όμω αυτό. Και ο λόγο είναι πάρα πολύ απλό. Τα ειδικά τεστ νοημοσύνης, τα οποία τα εφαρμόζουν μόνο ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι στην εφαρμογή του, φέρνουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από ότι τα διαγωνίσματα σε ένα σχολείο ή τελικές εξετάσεις σε ένα πανεπιστημιακό εξάμεινο και το καθεξής η νοημοσύνη του ανθρώπου έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα και την αντίληψη αν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Η νοημοσύνη ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν έχει μπει στον κόπο να αποστηθήσει ένα σωρό όρους και πληροφορίες ώστε να γράψει καλά σε ένα διαγώνισμα ή να γράψει καλά σε εξετάσεις ή να αντιγράψει καλά στο να φτιάξει ξέρω εγώ μια εργασία. Ειδικά στην εποχή μα που υπάρχουν και οι βοηθοί AI τη τεχνητή νοημοσύνη, που αρκετοί άνθρωποι μπορεί να του βάλουν μερικά ερωτήματα και να του βγάλουν ένα συνονθήλευμα ιδεών, απόψεων κτλ., μπορεί πολύ εύκολα κάποιο να παρουσιάσει ότι έχει γνώσει χωρί ουσιαστικά να έχει. Ξαναλέω ότι δεν είναι τα τεστ νοημοσύνη κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένα μόνο του ή κάτι που το μπορεί να το εφαρμόσει ο κάθε ειδικό. Χρειάζεται ειδική πιστοποίηση στα τεστ νοημοσύνη. Έτυχε ω φοιτητρία, κάνοντα την πρακτική μου στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, να χορηγώ το Καμ το 2, το οποίο είναι μια απλουστευμένη ε, μορφή ε, τεστ νοημοσύνης, το οποίο το δίναμε σε ασθενεί με αλτσχάιμερ ανοικού ασθενεί, για να βλέπουμε την πρόοδό τους. Λοιπόν, καμία από τις ερωτήσεις των τεστ νοημοσύνης και του συγκεκριμένου εκείνου που το έχω δουλέψει και έχω και όλο το kit, έχω και όλο το, 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 το σύστημα γιατί είχα εκπαιδευτεί σε αυτό, καμία από αυτές τις ερωτήσεις δεν έχει να κάνει με σπουδέ. Έχει να κάνει με το πόσο κόβει το μυαλό σου. Άρα υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι, σπουδασμένοι, άνθρωποι με πτυχία και περγαμινές, οι οποίοι ακολουθούν το δρόμο της κακίας και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έξυπνοι, επειδή είναι μορφωμένοι και γι' αυτό ακολουθούν το δρόμο της κακίας. Αντιθέτω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση ή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να αποκτήσουν μόρφωση είτε γιατί μεγάλωσαν σε δυστοπικά περιβάλλοντα είτε γιατί υπήρχε φτώχεια μεγαλώνοντας οι οποίοι όμως είναι εξαιρετικά ευφυείς άνθρωποι και παίρνουν την επιλογή της αρετής, του δρόμου της αρετής. Γι' αυτό τον λόγο και υπάρχουν σωρία περιπτώσεων όπου γονείς πριν 50 χρόνια, πριν 60 χρόνια, πριν 100 χρόνια που ήταν παντελώ αγράμματοι, παντελώ αμόρφωτοι, που δεν είχαν καθόλου ψυχοεκπαίδευση, ήταν αγαπητικοί γονεί, ήταν μητρικέ μητέρε, ήταν πατρικοί πατεράδε, ενώ άλλοι σύγχρονοι με πολλή μόρφωση δεν είναι ούτε αγαπητικοί ούτε γονέικοι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Το έχουμε οι Έλληνες αυτό το θέμα. Σίγουρα υπάρχει και σε άλλες κοινωνίες. Εμένα με ενδιαφέρει η ελληνική κοινωνία. Αυτή μέσα στην οποία ζω και εργαζόμαι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θα βρεθεί κάποιος, ξερόλας να πει την άποψή του χωρίς να του τη ζητηθεί άποψή του, να κάνει τον έξυπνο, να κάνει τον μάγκα, να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα στους άλλους, να κάνει δηλαδή νέκινγκ και να νομίζει κιόλας ότι έχει πετύχει και κάτι. Αν θυμάστε, έφτιαξα ένα live στο κανάλι μας. Τώρα να σας πω και ακριβώς πότε ήταν αυτό το live. Το live αυτό έγινε την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 και είχε τίτλο «Ας βάλουμε λίγα πράγματα και πρόσωπα στη θέση τους σε σχέση με το κανάλι μας το δικαιωματισμό και τη συμμετοχή στο κανάλι μας. Όποιος θέλει να δει αυτό το live να πάει να το δει. Να θυμηθώ να βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο εκείνο το live. Με ημερομηνία 21 Απριλίου 2024. Λοιπόν, κάτω από εκείνο το βίντεο είδα σε κάποια φάση ένα εξαιρετικά τοξικό σχόλιο. Ένα σχόλιο που αποτελεί την επιτομή του νέγκινγκ. Νέγκινγκ σημαίνει αρνητικότητα, Σημαίνει ότι παρουσιάζομαι σαν να σου λέω κάτι καλό, ενώ στην ουσία σου λέω κάτι κακό. Να θυμηθώ να βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το playlist για τον egging, όπω το έβαλα και στι απαντήσει αργότερα. Αρχικά θα σα διαβάσω το σχόλιο έτσι όπω το έχει γράψει, χωρί να το σχολιάσω. Θα σα διαβάσω τι απαντήσει που τι έδωσα και μετά θα σχολιάσω. Και ο λόγο που το πράττω αυτό είναι γιατί είμαι σίγουρη ότι σαν κι αυτήν πολλέ. Σαν κι αυτήν πολλοί και όχι μόνο στα social, όχι μόνο σε ένα κανάλι στο YouTube, αλλά και στην ζωή τη ρεαλιστική. Και στα σπίτια, όπως είπα προηγουμένως, και στις οικογένειες, και στις δουλειέ και στις εντός αγκοφιλίες και παντού. Γράφει λοιπόν αυτή η τύπησα. Κυρία Πετρίδου, τελίτσα τελίτσα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διαφωνίες ή και θέλουν τέλο πάντων να σχολιάσουν αρνητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό σας ακυρώνει σαν ψυχολόγο, αλλά δεν πρέπει να μας εκφοβίζετε ότι θα μας βγάλετε στον τάκο αν σας κρίνουμε διαφορετικά από ό,τι θα θέλατε. Είναι εξαιρετικά προβληματική όλη η διατύπωση και σκέψη, αλλά συγκρατιέμαι, θα σχολιάσω μετά. Είστε εκτεθειμένοι στη δημοσιότητα για κάποιους με το και αυτό, αν δεν σας αρέσει, λύστε το με κάποιο τρόπο. Εγώ προσωπικά δεν έχω θέμα αν θα με βγάλετε στον τάκο. Άλλες φορές μου αρέσετε, άλλες όχι. Μερικέ φορέ είστε υπερβολικοί και άκρο συναισθηματικοί που αυτό δεν επιτρέπεται κανονικά σε έναν επιστήμονα. Αυτά προ το παρόν, χαίρετε. Προτού τη απαντήσω εγώ, τη απάντησε ένα άλλο χρήστη τη κοινότητα μα και έγραψε. Παρατήρησα στα όσα γράφετε, πω δεν παραθέτετε απλώ τη διαφωνία σα, αλλά πηγαίνετε παραπέρα, αγγίζοντα το φάσμα τη κακία. Με σκοπό να πληγώσετε άραγε το δέχτη. Με ένα μικρό κείμενο βέβαια δεν μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα και αν σας αδικώ συγγνώμη. Οι διαφωνίες νομίζω πως είναι θεμητές και εγώ και όλοι πιστεύω δεν συμφωνούμε σε όλα με τη θέκλα. Αλλά ποιο ο λόγος να εκφράζονται με αρνητικά σχόλια. Επίσης εκφράσεις αν δεν σας αρέσει λύστε το με κάποιο τρόπο και αυτό δεν επιτρέπεται κανονικά σε έναν επιστήμονα μου φαίνονται σαν αντιαθλητικά φάουλ Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στο διάλογο. Έβαλα και like, έβαλα και καρδιά σε αυτό το σχόλιο που δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει γιατί μέσα από την εφαρμογή που μετριάζω τα σχόλια δεν φαίνονται το ονόμα, τα ονόματα αλλά τα usernames. Και θέλω να πω ότι εγώ ως ψυχολόγος και ως ψυχοεκπαιδεύτρια και με ένα μικρότερο κείμενο από αυτό μπορώ να έχω άποψη. Και από ένα μικρότερο κείμενο από το σχόλιο της κυριούλας μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, τα οποία τα έχω ελέγξει ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Θυμηθείτε το live αυτό της Κυριακής, που την ώρα που διάβαζα τα σχόλια, εκείνη την ώρα ήρθε η επιβεβαίωση από ένα άλλο τοξικότατο σχόλιο, ότι πρόκειτο περί ναρκισσάρας και εσείς οι ίδιοι μου είπατε στο live, βάλτε σε απόκριψεις. Σε αυτό το σχόλιο απαντάει η χρήστρια, περιμένω να απαντήσει η κυρία Πετρίδου, καμιά κακία, τελίτσα, τελίτσα. Τι έχω να χωρίσω, τι έχω να ζηλέψω. Τελεία, τελεία. Απλά είναι φυσιολογικό να υπάρχουν αρνητικά σχόλια σε πρόσωπα με δημόσια έκθεση και το λύστε το με κάποιο τρόπο είναι έμμεση παρότρινση να αναγνωρίσει το ότι ο άκρατος συναισθηματισμό δεν είναι ωφέλιμο συνέστημα για έναν επιστήμονα που επηρεάζει ανθρώπου. Την καλησπέρα μου. Παίρνω λοιπόν εγώ όταν βλέπω το σχόλιο και τη γράφω. Άγνωστη κυρία με το σχόλιο Παύλα Πρότυπο Νέγκινγκ. Το σχόλιο τη είναι ακριβώς Ό,τι σημαίνει το Έγκινγκ. Και ακόμη η απάντηση που έδωσε στον άλλο χρήστη τη πλατφόρμα μα, ο οποίο τη απάντησε ή η οποία δεν ξέρω είναι άντρα ή γυναίκα, τη απάντησε με πάρα πολλή ευαισθησία, επρόκειτο για ακόμη πιο εξειδικευμένο και, και καλυμμένη τοξικότητα και αρνητικότητα. Τη λέω, εσεί χαρακτηρίζετε ω άκρατο συναισθηματισμό το να βάζω σε πράξη αυτά που διδάσκω στη ψυχοεκπαίδευση. Δική σα οπτική και να τη χαίρεστε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν εσύ, οποιοδήποτε, αυτόκλητο συμβουλάτορα, το οποιοδήποτε απειτούρι του χαλουμιού πεταχτεί από το πουθενά και ονομάσει μια δική μου συμπεριφορά και πει ότι αυτό είναι άκρατο συναισθηματισμό, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι άκρατο συναισθηματισμό επειδή το είπε. Δεν είναι αυτά που λέμε επειδή τα λέμε ισχύουν κιόλα. Χρειάζεται να έχει κάποιε γνώσει ένα άνθρωπο, να μπορεί να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Έχω εξηγήσει πάμπολες φορές τι σημαίνει νέγκινγκ, τοξικότητα και πώς παραδειγματικά χειρίζομαι τα τοξικά σχόλια. Στο κανάλι μας υπάρχει ένα playlist που λέει για την καλύτερη λειτουργία του καναλιού μας, όπου υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο εκεί, στο οποίο εξηγώ ξανά και ξανά ότι επειδή πρόκειται ακριβώ για ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση οφείλω αυτά που διδάσκω να τα βάζω σε εφαρμογή και παρόλο που το να βάζω σε απόκρυψη ανθρώπους που γράφουν τοξικά σχόλια, δεν βοηθάει τον αλγόριθμο του καναλιού. Αν ήθελα να βγάλω περισσότερα χρήματα από τις διαφημίσεις και από το κανάλι, θα έπρεπε να βάλω σε περίοπτη θέση τα τοξικά σχόλια, να καρφιτσώνω τα τοξικά και αρνητικά σχόλια, ώστε να πηγαίνουν κι άλλοι χρήστε από κάτω να τους απαντάνε, να γίνεται εντόρος και ο αλγόριθμος του YouTube προωθεί τα βίντεο τα οποία έχουν σχόλια κάτω από τα οποία γίνεται εντόρος. Και τα αρνητικά σχόλια κύριε. Εμένα ο στόχος μου δεν είναι το να βγάλω χρήματα, πρωταρχικός μου στόχος, εννοείται ότι εργάζομαι και πρέπει να πληρωθώ, ο πρωταρχικός μου στόχος είναι το κανάλι να είναι ένας ψυχοεκπαιδευτικός χώρος και να έχει μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα ασφαλή για τα μέλη της. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αν ο στόχος μου ήταν να με πουσάρει, να με σπρώξει στο φούλο αλγόριθμος, ξαναλέω, τέτοια σχόλια τοξικά θα τα καρφίτσωνα. Μόλι μπαίνει κάποιο μέσα στο βίντεο να τα βλέπει από πάνω. Λέτε, εκτίθεμαι δημοσίως. Σταμάτησα να κάνω τηλεόραση και αυτό το γράφω με κεφαλαία. Τότε είχα δημόσια έκθεση. Όταν έκανα τηλεόραση, όταν είχα τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή για τρεις τηλεοπτικέ σεζόν, όταν εμφανιζόμουν. Σε τηλεοπτικέ εκπομπέ στην Κύπρο και στην Ελλάδα με πολύ υψηλή τηλεθέαση, ω καλεσμένη, που εξέφραζα τι απόψει μου, είχα α, τηλεο δημόσια έκθεση. Όταν λόγω τη τηλεοπτική εκπομπή και τη παρουσία μου σε τηλεοπτικέ εκπομπέ, έγραφα για μένα τα κουτσουμπολίστικα, περιοδικά και sites, είχα δημόσια έκθεση. Όμω, συνειδητά αποφάσισα να μην έχω δημόσια έκθεση και η, δράση μου, η ψυχοεκπαιδευτική, να περιορίζεται στο YouTube όπου όποιος γουστάρει μπαίνει και δεν σε βλέπει, όποιος δεν γουστάρει δεν μπαίνει και σε βλέπει. Όταν κάνεις τηλεοπτική εκπομπή από ένα κανάλι όπως ήταν το Σίγμα στην Κύπρο ή το Αντένα ή το Ρίκ, σε όλα τα κανάλια, από όλα τα κανάλια έχω περάσει, ή το Μέγκα ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, ή το Στάρ που στην... Στην Ελλάδα το Α και στην Κύπρο το Α και στην Ελλάδα το Α, κανάλια τα οποία εκπέμπουν δημοσίω. Ναι, εκεί έχει δημόσια έκθεση. Την ώρα που κάποιο ψάχνει τι να δει στην τηλεόραση, μπορεί να πεταχτεί μπροστά στα μούτρα του χωρί να, το, να σε ψάξει. Στο YouTube όμω δεν είναι έτσι. Πα και ψάχνει ποιον να δει. Εσύ αποφασίζει αν θα παρακολουθήσει ένα κανάλι και ένα δημιουργό. Δεν έρχεται ο δημιουργό να σου πει δέσμε οπωσδήποτε. Σταμάτησα να κάνω τηλεόραση, τότε είχα δημόσια έκθεση. Τώρα επιλέγει ο καθένα να έρθει εδώ να κάνει τον ξερόλα ή την ξερόλα. Και ευτυχώ όσο εφαρμόζω αυτά που διδάσκω, είναι όλο και λιγότεροι οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε. Και τη γράφω παρακάτω σε ένα επόμενο σχόλιο: Εκτεθείτε κι εσεί λίγο σε ψυχοεκπαίδευση. Και τη βάζω το playlist για τον έκινγκ, κάποια, κάποιοι σύνδεσμοι για βίντεο για του αυτόκλητου συμβουλάτορε και τις γράφω όσο για να σα βγάλω στον τάκο, άδικα προσπαθείτε. Ψυχοεκπαιδευτείτε, υπάρχετε δρόμο. Εξυπνακισμοί δεν χωράνε στο κανάλι μα. Τι τα απαντάω όλα αυτά, κάνω screenshots με το αρχικό σχόλιο και τι απαντήσει και τη βάζω σε απόκρυψη. Γιατί, αν κάποιο θέλει να ψυχοεκπαιδευτεί, μπορεί να ψυχοεκπαιδεύεται στο κανάλι και χωρί να εμφανίζονται τα σχόλιά του. Όταν κάποιο μπαίνει σε απόκρυψη, μπορεί να βλέπει το κανάλι, απλώ όταν γράφει κάτι θα το βλέπει μόνο του. Θα το βλέπει μόνο του και θα χαίρεται μόνο του δεν θα το βλέπουν κι άλλοι. Και πήρα απεικονίσει οθόνε γιατί λέω μπορεί να μου φανεί χρήσιμο σε κάποιο βίντεο. Παρόλο που τη είπα ότι άδικα προσπαθεί να τη βγάλω στον τάκο, σκέφτηκα ίσω σε κάποια φάση να είναι χρήσιμο. Ήταν δίπλα μου ο σύντροφο μου την ώρα που το έκανα αυτό και μου λέει τι είναι αυτέ οι απεικονίσει οθόνε που βγάζει. Του λέω να ήρθε μία ξερόλα, μία τύπησα η οποία θέλει να κάνει την έξυπνη και έγραψε αυτά τα σχόλια και του τα έδειξα. Και μου λέει να κάνει live να κάνεις live, γιατί εσύ ναι, το έχεις ξεπεράσει αυτό το ζήτημα. Ναι, έχεις μάθει ότι έτσι είναι οι άνθρωποι, ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι έρχονται και ανοίγουν το στόμα τους και ότι του φανεί το λόλο, το λένε, αλλά θα είναι εξαιρετικά ενδυναμωτικό για άλλους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται στο κανάλι να δουν στην πράξη πώς διαβάζουμε αυτά τα τοξικά σχόλια. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα απόψε... Τρίτη, 23 Απριλίου 2024, στις 9 το βράδυ, να κάνουμε live με αυτό το θέμα. Ο τίτλος του live είναι «Τοξικοί ξερόλες αυτόκλητοι συμβουλάτορε που πετάγονται απρόσκλητοι να αποδείξουν τη βλακεία τους στη ζωή και στα social». Θέλω να διαβάσω ξανά πρωτού κλείσω αυτό το εισαγωγικό βίντεο και προαναγγελθικό για το απόψινο live, να διαβάσω ξανά το σχόλιο της τύπης σας, και να τις απαντήσω, γιατί απόψε θέλω στο live να συζητήσουμε δικιά σας τέτοια περιστατικά, όχι δικά μου. Να, να, μου γράψετε εσείς για παρόμοιες επιθέσεις και καλυμμένης τοξικότητας που δέχεστε είτε στα social είτε στην κανονική ζωή. Λοιπόν, γράφει αυτή η τύπησα. Κυρία Πετρίδου, δύο τελείες. Τι σημαίνει για μένα το κυρία Πετρίδου δύο ότι και καλά γράφει για να φανεί ευγενική. Με λέει κυρία, με λέει με το επίθετο και βάζει και δύο τελίε του στυλ κυρία Πετρίδου. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διαφωνίες ή και θέλουν τέλο πάντων να σχολιάσουν αρνητικά. Αν κάποιος έχει διαφωνίες, δικαίωμά του. Εδώ στο κανάλι δεν κάνω κήρυγμα. Εδώ στο κανάλι δεν κατεβάζω α, απόψεις για να με ψηφίσει ο κόσμος. Εδώ στο κανάλι κάνω ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση είναι μάθημα. Δεν πάει κάποιο στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, ή σε ένα φροντιστήριο και να πει: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ ότι 2 και 2 ίσον 4. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θέλω να πω την άποψη ότι 2 και 2 ίσον 7. Εδώ είναι κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Άμα έχει διαφωνίε, πήγαινε βρε ένα ψυχολόγο από κοντά να επιλύσει τι διαφωνίε σου. Να το συζητήσει με έναν ψυχολόγο, γιατί για παράδειγμα θεωρεί ότι είναι καλό πράγμα οι γονεί να χτυπάνε τα παιδιά του και έχει διαφωνίε που εγώ λέω να μην χτυπάνε τα παιδιά του. Ή να πα να συζητήσει με έναν ψυχολόγο, γιατί εσύ θε να έχει μέσα στην αγκαλιά σου τα φίδια και όχι να πα no contact. Δικαίωμα σου να έχει διαφωνίε. Ή και θέλουν τέλο πάντων να σχολιάσουν αρνητικά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ότι κάποιοι θέλουν τέλο πάντων να σχολιάσουν αρνητικά. Κάποιοι άνθρωποι είναι χρησιμοποιούν τα σχόλια κάτω από ένα βίντεο, τις συζητήσεις σε μια παρέα, τα σχόλια κάτω από ένα, μια ανάρτηση στο facebook, στο instagram, δεν ξέρω πού ή κάτω από ένα story, τα χρησιμοποιούν για να ξεδώσουν. Τα χρησιμοποιούν τέλο πάντων επειδή θέλουν να σχολιάσουν αρνητικά. Όντω υπάρχει τεράστια θέληση από πολλού ηλικίου να σχολιάζουν αρνητικά. Θέλουν, 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 δεν συγκρατιούνται, δεν μπορούν. Θέλουν να σχολιάζουν αρνητικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό σας ακυρώνει σαν ψυχολόγο. Η σωστή έκφραση είναι ως ψυχολόγο, γιατί με όντως ψυχολόγος, το σαν ψυχολόγο σημαίνει σαν να και είσαι ψυχολόγος, ως ψυχολόγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό σας ακυρώνει σαν ψυχολόγο, γράψει ως ψυχολόγο πρέπει να γράψει, αλλά δεν πρέπει να μας εκφοβίζετε ότι θα μας βγάλετε στον τάκο αν σας κρίνουμε διαφορετικά από ό,τι θα θέλατε. Καταρχάς δεν θέλω να με κρίνει κανένας. Αν είχα διάθεση να με κρίνει ο Πάσα θα παρέμενα στην τηλεόραση. Ναι. Αν είχα διάθεση η κάθε ψυχούλα να με πιάνει στο στόμα της και η κάθε ψυχούλα να έχει άποψη για μένα, θα συνέχιζα να κάνω καθημερινή τηλεόραση. Θα συνέχιζα να είμαι σε εκπομπέ με τεράστια τηλεθέαση, αν ήθελα. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω να με κρίνει κανένας. Θέλω αν κάποιος θέλει να ψυχοεκπαιδευτεί να μπαίνει στα βίντεο και αν έχει μια αυθεντική ψυχοεκπαιδευτική απορία a genuine question, μια αυθεντική ερώτηση να την κάνει και όσοι είστε στο κανάλι πολύ καιρό γνωρίζετε ότι απαντάω και με βίντεο σε αυθεντικές ερωτήσεις και προβληματίζομαι με αυθεντικούς προβληματισμούς, όμως να με κρίνει κανένας δεν θέλω και ξαναλέω γι' αυτό και έχω αποσυρθεί από τη δημοσιότητα. Είστε χτεθειμένοι στη δημοσιότητα για κάποιους με το αζημίο του. Εδώ πέρα είναι καθαρά ένα καρφί, μια σπόντα, έχει ενοχληθεί η κοπέλα γιατί κάποιοι άνθρωποι δίνουν 5 ευρώ το μήνα για να μπουν στο πρώτο επίπεδο της συμμετοχής ή δίνουν και περισσότερα χρήματα για να παρακολουθούν webinars ή να συμμετέχουν σε ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες στο Zoom. Πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι πληρώνουν για να πάνε αλλού, να πάρουν πολύ χαμηλότερη ποιότητα υπηρεσίες, αλλά την ενοχλεί αυτό, το αζημίωτο. Θέλει η κοπέλα, εγώ να είμαι εκτεθειμένη στη δημοσιότητα, να εργάζομαι και να μην αμείβομαι. Αυτό θέλει η κοπέλα. Και επίση θέλει να σχολιάζει αρνητικά. Και δεν είναι δημοσιότητα, ειδικά αν κάποιο πληρώνει για να παρακολουθήσει πιο εξειδικευμένο ψυχοεκπαιδευτικό υλικό, δεν είναι έκθεση στη δημοσιότητα αυτό. Είναι αγορά υπηρεσιών, τι οποίε υπηρεσίε εγώ. Οφείλω να τις κάνω όσο πιο ποιοτικέ γίνεται και τις κάνω όσο πιο ποιοτικέ γίνεται βάζοντας σε απόκρυψη τον κάθε ξερόλα που είναι ότι του φανεί του Λόλο Στεφανή και θέλει να σχολιάζει αρνητικά, θέλει κοπέλα, θέλει. Και αν αυτό δεν σας αρέσει λύστε το με κάποιο τρόπο. Ναι, επειδή δεν μου αρέσει να με σχολιάζει ο κάθε άσχετος, το έχω λύσει. Έχω φύγει από την τηλεόραση και έχω πάρει συνειδητή απόφαση να βγάζω και στο κλαδί, στον τάκο, όπω το λέτε, πρώτη φορά ακούω αυτή την έκφραση, και να βάζω σε απόκρυψη του ξερόλε και τα πιντούρια του χαλουμιού. Το έχω λύσει το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν έχω θέμα αν θα με βγάλετε στον τάκο. Μωρέ, εσύ επιθυμεί να σε βγάλω στον τάκο. Μωρέ, εσύ θέλει πάρα πολύ να ακουστεί η άποψή σου. Και δεν είχα καμία πρόθεση να τη βγάλω στον τάκο την αποψή σου. Εξήγησα για ποιο λόγο κάνω το live και ποιος με ε, παρακίνησε στο να το κάνω. Άλλες φορές μου αρέσετε, άλλες όχι. Χέστηκα. Και αν σου αρέσω, χέστηκα και αν δεν σου αρέσω. Ο στόχος μου δεν είναι να αρέσω. Ο στόχος μου είναι να είμαι ψυχοεκπαιδευτική. Αν ο στόχος μου ήταν να αρέσω, θα έφτιαχνα γλυκανάλα τα βιντεάκια, θα έκανα γλυκανάλα τα σχολιάκια και θα έγλυφα όλο τον κόσμο, θα κατάπινα όλη την τοξικότητα και να αρέσω. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν σ αρέσω. Μερικές φορές είστε υπερβολικοί και άκρο συναισθηματικοί. Όχι. Μερικές φορές είμαι έξαλλη. Έξαλλη. Πολύ θυμωμένη με την αδικία Πολύ θυμωμένη με την κακία, εξαιρετικά θυμωμένη με την απροκάλυπτη κακοποίηση. Έξαλλη είμαι. Όχι απλώ υπερβολική και άκρο συναισθηματική. Όχι ότι με πιάνουν τα ντουζένια μου και θυμώνω. Είμαι έξαλλη, γιατί από το χώρο του ψυχολόγου έχω περιθάλψει χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι τραυματίζονται ψυχικά με τέτοιε μαλακισμένε συμπεριφορέ όπω τη κοπέλα αυτή και πολλέ άλλε οι οποίε δεν βγαίνει κάποιο να τι και δεν βγαίνει κάποιο να τι κάνει κομματάκια για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι μάνα μου σου κάνει νέκινγκ αυτό. Μάνα μου αυτό σε προσβάλλει. Μάνα μου αυτό σιρωνεύεται. Δεν φταίει εσύ, αν ο άλλο είναι ένα τοξικό ξερόλα. Και δεν επιτρέπεται κανονικά σε έναν επιστήμονα να είναι υπερβολικός ή άκρος συναισθηματικός. Συγγνώμη, οι επιστήμονες πρέπει να είναι ακαρδοί. Πού το γράφει αυτό ότι ένας κοινωνικός επιστήμονας και μάλιστα ένας μικροκοινωνικός επιστήμονας δεν πρέπει να έχει καθόλου ενσυναίσθηση για την κακία και για την κακοποίηση που δέχονται άνθρωποι. Ίσα ίσα που αυτό δεν τον κάνει κοινωνικό επιστήμονα, δεν είναι μαθηματικά που διδασκώ, δεν είναι φυσική που διδασκώ, δεν είναι χημία που διδασκώ, διδάσκω ψυχοεκπαίδευση. Που η ψυχοεκπαίδευση έχει να κάνει κυρίω με τις ψυχές των ανθρώπων και τα τραύματα που βιώνουν οι άνθρωποι. Αλλή μόνο να μην επιτρεπόταν να είμαι συναισθηματική. Τι θέλουν δηλαδή, θέλουν ψυχολόγους οι οποίοι να μην έχουν καμία ενσυναίσθηση και να λένε ό,τι θα πούνε τυπικά χωρίς, καμιά, χωρίς κανένα ανθρωπισμό και να λένε ποιματάκια, τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Αυτά προ το παρόν. Δύο τελείες, ναι. Τη ζητήσαμε να μα πει την άποψή τη και λέει αυτά προ το παρόν. Θα δευτερολογήσει. χαίρεται. Μα να μου θα χαίρουμε όταν. Θα χαιρόμαστε όταν θα υπάρχουν λιγότεροι σαν και σένα στι ζωέ μα. Λοιπόν, απόψε στι 9 λοιπόν, live εδώ στο κανάλι μα. Όχι για να συζητήσουμε την κυριούλα αυτή, αυτή έχει βγει στον τάκο αρκετά live στο κανάλι μας για να συζητήσουμε για τα πιτούρια του χαλουμιού. Σας εξήγησα τι σημαίνει πιτούρι του χαλουμιού. Αυτοί που πετάγονται απρόσκλητοι και κάνουν τους έξυπνους. Ενώ στην ουσία πρόκειται περί βλάκες ηλίθιους ανθρώπους. Κανείς ουσιαστικά έξυπνος άνθρωπος δεν κάνει την επιλογή του δρόμου της κακίας. Είναι η επιλογή να είσαι τοξικός. Είναι η επιλογή να είσαι άνθρωπος που κάνει νέκινγκ. Είναι η επιλογή να κάνεις εμετό την τοξικότητα που έχεις πάνω στους άλλους. Είναι η επιλογή να βάζεις την ενέργεια σου στο να κράζεις άλλους ανθρώπους και να μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Δεν το έχω πει εγώ. Το, έχει πει... το έχουν πει τόση σοφία να τους αιώνες και ο ίδιος ο Χριστός δεν το έχει πει. Γιατί βλέπεις την ακίδα μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι μέσα στο δικό σου μάτι. Δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνα σας περιμένω απόψε στις 9 στο live να συζητήσουμε για το πώς διαχειριζόμαστε την τοξικότητα, τους αυτόκλητους συμβουλάτορες, τα πιτούρια του χαλουμιού, τόσο στην πραγματική, ρεαλιστική, φυσική ζωή, όσο και στα social.